Κάτσε λίγο, αδερφέ μου, Δάνη, ο Δάνης Κατρανίδης έχει παγωθεί να φύγει. Είπαμε ότι έχεις... Τι πρόβα έχεις. Λες τη δικαιολογία, διγνωστή εγώ πρόβα. Όχι, πρόβα στο θέατρο. Πρόβα στο θέατρο, καινούργια δουλειά. Στο καινούργιο θέατρο Ζήνα, μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου, ήταν πρώην κινηματογράφος. Αυτό εγκαινιάστηκε από το Θήμιο τον Καρακατσάνη και τους αδελφούς Στάγαρη. Είχαν ανεβάσει το Θάνατο του Μποράκου που τέλειωσαν οι παραστάσεις χθες. Και εγώ ετοιμάζω τώρα, ανεβάζω το παιχνίδι της μοναξιάς του William Gibson, αμερικάνικο έργο, με τη Χρύσα την Παπά. Με τη Χρύσα την Παπά χαίρομαι πολύ. Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Ποια μοναξιά. Πλάκα μας κάνεις. Μοναξιάς. Έλα, Δάνη, να σου πω κάτι. Όλη σου ζωή είναι έτσι. Ας την πλάκα κάνεις τώρα. Είσαι τώρα με τη Χρύσα και βάζεις το παιχνίδι της μοναξιάς. Μήπως είναι αυτοβιογραφικό το πράγμα, ας πούμε. Καμία σχέση. Τι έργο είναι, σε τι αναφέρεται. Έχει την τυχαία έως μοιραία συνάντηση δύο ανθρώπων που προέρχονται από τελείως διαφορετικούς κόσμους σε μια μεγαλούπολη, τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Και αυτός έρχεται από ένα φρεσκοχωρισμό, διαζύγιο. Και ο καθένας προσπαθεί να ξεπεράσει ο καθένας τη μοναξιά του και να ξεφύγει από το παρελθόν του, νομίζοντας ότι σημαντικό θα αυτό. Ξεπεράσει την προηγούμενη σχέση φτιάχνοντας μια καινούρια. Και αυτό. Να αποδείξει τον επόμενο ότι μπορεί να διχτήσει αυτή τη σχέση από μόνος του. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσει. Ο καλύτερος τρόπος, αλλά. Η δική σου γνώμη ποια είναι. Η δική μου γνώμη είναι ότι άμα είναι καλή παράσταση, πετυχαίνει στο στόχο. Για τη σχέση λέω. Για τη σχέση, ναι. Η σχέση θέλει πολύ δουλειά. Πες ότι σε μια σχέση, ας πούμε. Η σχέση θέλει πολύ δουλειά. Ναι, παιδί μου, ναι. Αυτό είναι πολύ κουραστικό, δεν είναι. Όχι, καθόλου. Αρκεί να τον νοιάζει, για, το έχει ξέρει. Γιατί είσαι άνθρωπος ο οποίος ξέρει από αισθήματα και τα λοιπά. Έχεις πονέσει, έχεις υποφέρει, έχεις αγαπηθεί. Έχεις αγαπηθεί, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, σε ρωτάω. Έχουμε βιώσει τα πάντα. Ναι. Εγώ όταν ακούω να λένε ότι η σχέση έχει πολλή δουλειά, λέω σιγά ρε παιδιά, μας πούμε πως πληρώσουμε και φορεία από πάνω. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει ή έχεις τη σχέση ή δεν την έχεις. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είσαι μέσα στη σχέση. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να είσαι μέσα στη σχέση. Εσύ τι ξέρεις, δεν μπορώ από σχέση. Χρειάζεται θυσία. Γιατί, βέβαια. Το λάθος είναι ότι μόλις σιγουρευτεί η σχέση, θεωρείς τον άλλο δεδομένο. Ό,τι και να είναι δεδομένο. Και έπιπλο, να θέλει συντήρηση, θέλει γυάλισμα, θέλει προσοχή. Να το κοιτάξεις, να το νοιαστείς. Άμα το νοιαστείς. Άμα νοιαστείς εσύ, ποιος θα νοιαστεί, θα νοιαστεί ο άλλος. Η θεωρία που είπες πριν. Ότι... Σωστά. Σωστά. Συμφωνεί το κορίτσι. Καλά, μόνο τέτοιες θεωρίες θα τις λες. Τι θεωρίες, αυτά εσύ είναι. Εσύ είσαι, θα το διαλύσεις, θα έρθει να μας διαλύσεις και την εκπομπή, έτσι. Σιγά, δεν θα διαλύσω. Εσύ εδώ και διαλύσω εγώ την εκπομπή. Έχεις προβάλλει συμφόρες και συμφορές, ας πούμε, κατά γύρω. Όχι, τώρα δεν νομίζω. Όχι, έχουμε και μια δημοσιογραφική, εν πάση περιπτώσει, εμπειρία να γνωρίσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Μόνο εμπειρία.